Γεια σας! Γεια! Όπως βλέπετε, σήμερα έχω και παρέα στο κανάλι μου, αν και δεν είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Μα γιατί, αδερφή μου? Ξέρεις πολύ καλά, νομίζω. Λοιπόν, ήρθα εδώ σήμερα, στο κανάλι σου, για να σε βασανίσω. Το έχω καταλάβει, είναι το τέτοιο σου. Περίμενε. Εγώ θες να με βασανίζεις. Τι να κάνουμε, εγώ παρακολουθώ τα βίντεό σου. Είδα ότι έχεις μια τρέλα με το Σελεστίνο. Κάτι ρουχαλάκι από εδώ, κάτι ρουχαλάκι από εκεί. Σου πήρα κάποια πραγματάκια. Και για να τα πάρεις όμως, να τα κερδίσεις με την αξία σου, θα πρέπει να απαντήσεις σωστά σε κάποιες ερωτήσεις. Τέλεια. Θα είναι δύσκολες. Όχι τέλεια. Εν τω μεταξύ, κρίμα. Αν δεν βρεις κάποια ερώτηση, νομίζω ότι το ρούχο μου μένει. Αλλά... Δεν υπάρχει περίπτωση, θα τις βρω όλες. Πόσες ευκαιρίες έχω. Δυστυχώς είναι στο νούμερό σου. Πες να μην μπαίνουν ούτε στο πόδι. Καλά, θα μπορείς να τα αλλάξεις. Ελπίζω να μου έχεις πάρει και την ολόσωμη με τη φόρμα με τα λουλουδάκια που σου είχα δείξει και στην είχα στείλει ότι την είδα και μου άρεσε και μου. Ελπίζω να είναι και αυτή μέσα. Δεν ξέρω. Δεν λέω. Έχει τέσσερις σακουλίτσες. Έχω τέσσερις σακουλίτσες. Μία δεν θα είναι. Λοιπόν, μία. Δύο, μην κυριθώ. Κάτι κουνίδι και ένα κάτι κουνίδι. Φόιλ. Τρεις. Τέσσερις. Αυτό ήταν λίγο τεράστιο. Ευχαριστώ. Καλά, λοιπόν. Θα απαντάς σε ερωτήσεις λοιπόν και θα παίρνεις μία-μία σακουλίτσα χωρίς να ξέρεις τι έχει μέσα. Άμα χάσει τη φούρνα, ναι. Θα μπορώ τουλάχιστον να διαλέγω σακουλίτσα ή θα πρέπει εσύ να μου τη δίνει. Θα διαλέγεις. Αυτό σου λέω. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Ναι. Η αδελφή σου εδώ, η καλή, η πολύ αγαπημένη. Πόσο μου αγαπάς, αδελφή μου? Πολύ αδελφή. Πάρα πολύ. Έχω τρία αγαπημένα χρώματα. Θέλω να μου πεις ένα από τα τρία. Δηλαδή, εντάξει, είναι τρία, έχεις ποικιλία, έτσι και δεν το βρεις κάικες. Λοιπόν, θα παίξω για τη σακούλα που ακούστηκε ο ήχος, την άσπρη. Διαλέγει πρώτα σακούλα, παιδιά. Και νομίζω ότι ξέρω δύο από τα τρία σίγουρα. Ωραία. Πες το ένα για πρώτα για να το σιγουρέψεις. Και μετά πες και το άλλο. Όχι, τα πω και τα δύο. Όχι. Γκρι και ροζ. Ναι! Έλα, είσαι καλή. Θες το τρίτο ποιο είναι? Το πράσινο. Α, ναι, σωστά. Θες αυτήν? Ναι, ναι, αυτή που ακούστηκε. Την κουδούνα. Τι να το πω κάτι. Για να δούμε τι έχει μέσα, σ' αρέσει. Τυχερή είσαι. Λοιπόν, τα αξεσουάρ. Λοιπόν, έχει σκουλαρίκια. Αυτά είναι που κοντονάνε τόση ώρα. Αυτά εδώ. Τέλεια είναι. Θα τα φορέσω και στο τέλος του βίντεο για να δείτε κι εσείς πώς μου στέκονται. Έχει κι άλλα σκουλαρίκια. Ξέρω ότι σου αρέσουν πάρα πολύ. Ναι, και ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Και νομίζω φοράς αυτά πολλά. Ειδικά θα μου πηγαίνουν πάρα πολύ. Έχει κι άλλα σκουλαρίκια. Τα οποία ήθελα να πάρω τέτοια έτσι κοκάλινα. Ωραία. Mm-hmm. Και έχει και μία τζαντούλα. Που τη βλέπω πολύ extreme. Γλάμουρου, σε παρακαλώ. Θυμάμαι που ήθελες να ντυθείς 80's, κάτι τέτοιο. Και εμπνεύστηκα και πήρα αυτή τη τσάντα. Τέλεια! Έχει και το σήμα τύπου φλάς, ας πούμε. Ναι. Καλά, είναι φανταστική. Όντως θα πήγαινε με το outfit. Αλλά τώρα αργήσα. Το έκανα. Δεν πειράζει, τέλεια. Δεν πειράζει. Και κάτι που δεν είναι μέσα. Α, έχει και τέτοιο που μπορείς να το βάλεις. Και έχει και αλυσιδίτσα, άμα θέλετε να την κρεμάσεις. Φανταστική. Τέλεια. Μεγιά. Πώς φαίνονται τα πρώτα? Μέχρι στιγμής είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, αδελφή μου, έχεις καταλάβει το γούστο μου. Τέλεια, χαίρομαι. Κοίταξε να δεις, είναι και τα Σελεστίνο βέβαια που βοηθάνε, γιατί εκεί δεν μπορείς να μου πάρεις, δύσκολα θα μου πάρεις κάτι που να μην μ' αρέσει. Ναι, είναι πολύ ωραία τώρα. Είναι ωραία πράγματα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Επόμενη ερώτηση, είμαι έτοιμη. Επόμενη ερώτηση. Ναι. Ποια χρονολογία πήγαμε τις πρώτες μας διακοπές μαζί? Για να μην σου πω και μήνα και σε δυσκολέψω πάρα πολύ. Οι δυο μας μόνοι μας. Μόνες μας σαν τα λεμόνια μας. Χρονολογία. Ότι τώρα εσύ θυμάσαι τη χρονολογία. Ότι εννοείται ότι θυμάμαι για τη χρονολογία. Λοιπόν, ήταν στην Ήδρα. Ναι. Ήμουν ξανθιά τότε. Ναι. Άρα, είμαι ανάμεσα σε δύο χρονιές. Ναι. Ήτανε το 2000. Πόσο κυρίες έχω? Α, τι, μία. Μία και τέλος. Άντε, τρεις, αλλά τώρα δεν λέει γιατί είναι η ημερομηνία. Θα πεις τρεις χρονιές, τέλος. Δεν λέει, οπότε. Λοιπόν, μία. Το 2008! Ναι! Ήμουν ανάμεσα στο 8 και στο 9 και λέω. Όχι, ρε, το 9 ήταν πιο μετά. Είχα ξαναπάει, αλλά αλλού. Λοιπόν, διάλεξε μία από τις τρεις.
Δεν θα πάρω τη μεγάλη, γιατί τη μεγάλη με περίμενε. Θα πάρω αυτή με τα κορδελάκια. Εγώ στήσω τη μεγάλη θα πω, αλλά πάρω τα κορδελάκια. Ήταν ψηλά εύκολη η ερώτηση. Άμα μου βάζει καμιά δεν δύσκολη. Δυσκολεύει τον ίδιο τον εαυτό, βλέπετε. Εγώ δεν κάνω τίποτα. Εγώ είμαι καλή. Όλα θα τα πάρω, μη χαίρεσαι. Λοιπόν. Για να δω. Παντελονάκι βλέπω. Ό,τι πρέπει. Εντάξει. Τέλειο. Πάει με όλα. Basic πάει με όλα. Ελπίζω να είναι και λίγο push-up. Θα το φορέσω μετά και θα μου πείτε κι εσείς. Έχει και κουμπάκια εδώ μπροστά. Ψηλόμεσο. Ψηλόμεσο, όπως μου αρέσει. Πόσο έξω να πέσω. Τέλειο. Τέλειο. Φανταστικό, μπράβο αδερφή μου. Χαίρομαι. Ωραιότατο. Και για να με βρήκα και παντελόνι. Α, αυτό είναι και πολύ μαλακό. Τέλειο. Λοιπόν, μου αρέσουν είναι... οι ρίγες γενικά εμένα. Ναι, οπότε... το έχω καταλάβει ότι σ' αρέσουν οι ρίγες. Αυτό είναι πολύ ωραίο, έτσι πιο άνετο, αλλά και το βάζεις και ένα απογευματάκι νομίζω. Και αν είδα καλά, ναι, είδα καλά, έχει και ζωνίτσα. Οπότε μπορείς να βάλεις και εδώ με μια. Πρέπει λίγο η κυλίτσα όμως να πέσει. Γιατί αν βάζω μπλούζα από μέσα και τη ζωνίτσα από πάνω. Δεν πειράζει. Δεν ξέρω πώς θα είναι. Θα το φορέσω και θα σου πω. Με γεια, πάμε. Ευχαριστώ, τέλεια μέχρι στιγμής. Ευχαριστημένη. Είσαι πολύ καλή αδελφή μου. Πάμε παρακάτω. Πάμε, είμαι έτοιμη. Ωραία, θέλω να μου απαντήσεις. Ελπίζω να βλέπεις τα βίντεό μου αρχικά, γιατί αν βλέπεις τα βίντεό μου θα το ξέρεις. Σας προσκαλώ να πάτε όλοι στο κανάλι μου να δείτε το βίντεο αυτό που θα καταλάβετε τώρα. Θέλω να μου πεις, γιατί ήμασταν και μαζί, όχι, τι τάξη πήγαινα όταν μου ήρθε πρώτη φορά περίοδος. Πού κοπάει αυτό με τα βίντεο. Το έχεις πει σε βίντεο. Ναι. Κοιτάξτε. Δεν το έχω δει αυτό το βίντεο, ναι. Θα το πω να το ομολογήσω. Αλλά νομίζω ότι σου ήρθε νωρίς, σωστά. Ναι. Είμαι ανάμεσα πάλι σε δύο τάξεις. Ναι. Θα πω πέμπτη. Ναι! Έλα ρε φίλε. Εντάξει. Ήμουν ανάμεσα στην πέμπτη και στην έκτη, δεν ήμουν σίγουρη. Αλλά νομίζω ότι μας είχε κάνει και εντύπωση γιατί σου ήρθε πολύ νωρίς. Ναι, ναι, οπότε... ναι. Και νομίζω ότι το πρώτο άτομο που το είπα ήσουν εσύ. Ναι. Γιατί είχα φοβηθεί λίγο έτσι και αυτά, αλλά οκ, okay, όλα καλά. Λοιπόν. Έλα, πάρ' τη μεγάλη. Εγώ θα... Όχι, τη μαύρη. Τη μαύρη. Καλά. Αφήνω τη μεγάλη για το τέλος. Εντάξει, θα βρω μια πολύ δύσκολη. Γιατά! Ήθελα να τη δυσκολέψω. Πάρ' τη μεγάλη. Παιδιά, είναι η φόρμα που σας έλεγα. Που την είχα δει στο site και μου άρεσε πάρα πολύ. Τη φοράει μια ξανθιά κοπελίτσα. Είναι τέλεια, έχει ζωνίτσα. Τώρα θα τη φορέσει και μια μελαχρινή κοπελίτσα. Τώρα θα τη φορέσει και μια καστανή κοπελίτσα. Την έχει και σε άλλο χρώμα. Λοιπόν, και είναι αυτή εδώ. Τέλεια. Δείτε πόσο τέλεια για το καλοκαίρι. Είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη. Θα είναι. Λοιπόν, και είναι έτσι μακρύ παντελόνι από κάτω, λίγο ψηλό φαρδί. Αχ, είναι φανταστική, θα τη φορέσω να μου πείτε αν μου πάει. Εγώ ανυπομονώ να ανοίξω ο καιρός να το βάλεις. Και εγώ έτσι ανυπομονώ. Εντάξει, θα με βγάλετε βόλτα με αυτή, το ξέρετε, έτσι πιστεύω, εννοείται. Σίγουρα. 100%. Λοιπόν, πρέπει να βρω και παπουτσάκια μου θα να τις συνδυάσω. Λες να είναι παπουτσάκια αυτή μια γυναίκα. Λοιπόν, Άγγι. Λοιπόν, για πάμε. Τελευταία ερώτηση και φαρμακερή. Ναι. Είσαι έτοιμη. Θέλω να μου πεις ποιο μήνα ναι. τα έφτιαξε από το Θάνο. Δεν μπορείς να μην ξέρεις, όλα στα έλεγα χαρτί και καλαμάρι. Κάθε φορά που γινόταν κάτι ερχόμουν αδελφή μου το ένα, αδελφή μου το άλλο. Σκέψου λίγο. Όχι, δεν θυμάμαι. Ωχ, Παναγία μου, λοιπόν. Θέλω είσαι, θέλω... δηλαδή, κάτσε πρέπει να σε βοηθήσω λίγο. Άμα το καλό σκεφτείς, ναι. συμβαδίζει. Ναι. Πόσους μήνες τα έχετε, 8 ή 7. Άνεργα. Καλοκαίρι ήτανε. Καλοκαίρι, κοντομάνικο φορά για αυτός. Θυμάμαι τη φωτογραφία και την παπαράτσικη που σας είχαν στείλει. Καλοκαίρι δεν ήταν. Ναι. Λοιπόν. 3 μήνες έχει το καλοκαίρι. 3. Ήταν ο ίδιος μήνας που τα είχα φτιάξει και εγώ με το Σάκη. Θα πω αυτό Ιούλιο. Όχι! Τώρα τι κάνουμε! Χάσα την τσάντα! Πήρα τη μεγάλη τσάντα και χάσα! Όχι, έλα. Άλλη ερώτηση, άλλη ερώτηση. Λοιπόν,
Τώρα θα πρέπει να σου κάνω όμως δύο ερωτήσεις να τις απαντήσεις σωστά. Εντάξει. Μετά, άμα δεν απαντήσεις σωστά, θα πάμε τρεις ερωτήσεις. Μετά το χάσαμε. Τα παίρνω και φεύγω. Λοιπόν. Λοιπόν. Πού είχαμε πάει διακοπές, όλοι μαζί οικογενειακώς, και αρρωστήσαμε όλοι εκτός από τον παπά. Α, αυτό το θυμάμαι. Στην Κρήτη. Και μας είχε μείνει αξέχαστο. Πραγματικά, παιδιά, είχαμε πάθει όλη γκαστρετερίτιδα, κάτι τέτοιο. Και εγώ και η αδελφή μου και η μαμά μου και ο πατέρας μου ατάραχος, εκεί βράχος. Μας κρατούσε και τις τρεις ετοιμόρροπες. Μάλλον από το νερό, δεν ξέρω. Ναι, κάτι πάθαμε. Κάτι φάγαμε και μας πήραξε. Κέρδισα! Ω! Άλλη μια ερώτηση. Εντάξει. Πόσο χρονών ήμουνα όταν ξεκίνησα το κανάλι? Πόσα χρόνια έχει το κανάλι? Κοίτα, σκέψου πότε το άνοιξε εσύ, κοπελιά μου. Γιατί θυμάμαι, νομίζεις. Λοιπόν, η ίδια χρονιά ήταν. Ναι. Νομίζω εγώ ήμουν ένα χρόνο μετά. Δεν είμαι σύγχρονος, πρέπει να λύσω. Θα πω 20. 19. Ναι! Τόσο στα λεπτά στιγμή, 19 τώρα. Ορίστε. Σου ανοίγουν. Λοιπόν. Και αυτή την είχα δει. Και έχει και πάρα πολλά χρώματα και μου άρεσαν όλα και δεν μπορούσα να αποφασίσω. Ήμουν ανάμεσα στη ροζ και σε αυτή. Αλλά πήρα αυτή. Νομίζω η κίτρινη είναι πάρα πολύ της μόδας φέτος. Οπότε, ναι. Καλά έκανες. Τέλειο. Είναι μουσταρδί, δεν είναι αυτό το έντονο. Αυτό, μπράβο. Απλά δεν ξέρω σε μήκος, παιδιά. Θα την βάλω να δούμε. Είναι λίγο κοντή. Και ζωνίτσα! Αυτή λες να πηγαίνει και με την ολόσωμη τη. Το σκέφτηκα, αλλά να το δούμε, δεν ξέρω. Εντάξει, θα το είναι δούμε. Λίγο πιο χοντρή, πιστεύω. Ναι, θα το δούμε και φορεμένα. Και παπούτσια! Καλά τα κατάλαβα. Ελπίζω να πηγαίνουν με τα τέχη. Α, μα γι' αυτό τα πήρε. Νομίζω πάνε και με τη φούστα και με τη φόρμα. Τέλειο! Πάνε με όλα βασικά, κάτσε να βάλω και το χαρτί. Φανταστικά! Δείτε! Δείτε πόσο τέλεια είναι! Μόνο που είναι πολύ ψηλό. Εντάξει, γυναίκες είμαστε, σε παρακαλώ. Το φορέσαι το τακούνι. Εντάξει, κοίτα. Έχει και τη φιάπα, οπότε γίνεται τόσο το τακούνι. Πάρα ψηλό είναι. Αλλά εντάξει, νομίζω θα το υπαλέψω. Ναι. Και δεν θα τη φοράω και κάθε μέρα στη δουλειά πέρα δόθε. Είναι για ειδικές περιπτώσεις. Για εξόδους. Τέλεια, αδερφή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με γεια σου. Ευχαριστώ. Και χαρά σου. Τάξιζα. Έκανα πολύ κόπο για να τα πάρω. Τι λες, πάμε να τα φορέσω, να μου πεις και αν είναι ωραία, να μου πείτε κι εσείς. Γράψτε μου από κάτω στα σχόλια ποιο από όλα σας αρέσει. Και επίσης θα ψάξω στο ίντερνετ να βρω και τα link να σας τα βάλω από κάτω. Άμα θέλετε κι εσείς να δείτε τιμές και όλα τα συναφή, να είναι από κάτω τα link. Πάμε να τα δοκιμάσουμε! Βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Αν θέλετε να έρθει η αδερφή μου και σε μελλοντικά βίντεο, κάντε ένα like σε αυτό εδώ πέρα και θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά. Φιλάκια πολλά, γεια σας.